Γεια και χαρά, είμαι η Νεζίνα. Σας καλωσορίζω ξανά στα δημιουργικά εργαστήρια του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας. Σήμερα, μια ιστορία θα σας πω για τον ζωγράφο Ζουάν Μιρό. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή, μα είναι πέρα ως πέρα μυστηριώδης και ενδιαφέρουσα πολύ. Και η ιστορία μας αρχίζει ως εξής. Ζούσαν κάποτε στην Ισπανία τρεις εξερευνητές, ο Λούνα, ο Θιέλο και ο Εστρέγια. Αυτοί έψαχναν μανιωδώς έναν θησαυρό. Δεν μπορούσαν όμως να τον βρουν πουθενά. Είχαν οργώσει όλη την Ισπανία, αλλά ο θησαυρός άφαντος. Έτσι αποφάσισαν να τα παρατήσουν. Όμως μία μέρα, εντελώς τυχαία, ο Λούνα συναντάει στο δρόμο τον ξάδερφο της ξαδέρφης του μπατζανάκι του πατέρα του και εκείνος του λέει «Καλά, θα τα παρατήσετε προτού να ρωτήσετε το σοφό ζωγράφο». «Ποιον να ρωτήσουμε», του λέει, «το σοφό ζωγράφο Ζουάν Μιρό». «Καλά, δεν το ξέρεις, αυτός θα σας πει τι να κάνετε». «Τότε πρέπει να πάμε να τον βρούμε», σκέφτηκε ο Λούνα. Και μια και δυο ξεκινήσανε με τους άλλους δύο φίλους του εξερευνητές να βρούνε τον ζωγράφο Ζουάν Μιρό. Εκείνος ήταν στο εργαστήριό του. Ήταν πάρα πολύ απασχολημένος να ζωγραφίζει. Όμως τους άνοιξε την πόρτα, τους έριξε δύο κλεφτές ματιές και σαν να τους ήξερε από παλιά, ενώ δεν τους είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, έβγαλε από το συρτάρι του κάτω από το γραφείο του ένα χαρτί, το τύλιξε σαν πάπυρο, το έδεσε και με έναν σπάγκο και τους το έδωσε. Εκείνοι το πήρανε και ύστερα τους έδειξε την πόρτα και έφυγαν από το εργαστήριο του ζωγράφου. Στην επόμενη γωνία είχαν κιόλας ανοίξει τον πάπυρο, γιατί είχαν πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δουν τι είχε μέσα. Φανταζόντουσαν ότι θα είχε κάποιο χάρτη ή κάποιο μυστικό ή κάποια μυστήρια φράση σε άλλη γλώσσα που θα έπρεπε να αποκρυπτογραφήσουν. Όταν λοιπόν ξετύλιξαν τον πάπυρο, είδαν αυτή τη ζωγραφιά. «Καλά», λέει ο Εστρέγια. «Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η ζωγραφιά με το θησαυρό μας?» «Εσείς τι σχέση φαντάζεστε ότι μπορεί να έχει αυτή η ζωγραφιά με το θησαυρό των τριών εξερευνητών?» «Παρατηρήστε τα χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει ο ζωγράφος μας. Κοιτάξτε τις γραμμές, τα σχήματα, τα σχέδια». «Πώς σας φαίνονται τα σχέδια, απλά ή πολύπλοκα?» «Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να ζωγραφίσετε κι εσείς μια τέτοια ζωγραφιά με αυτά τα σχήματα, με αυτές τις γραμμές?» «Εσείς τι τίτλο θα δίνατε σε αυτή τη ζωγραφιά?» Λοιπόν, ο τίτλος του έργου αυτού είναι «Το χρυσό του μπλε». Γιατί δεν δοκιμάζετε να φτιάξετε κι εσείς μια ζωγραφιά με αυτόν τον τίτλο? Σας προτρέπω να ψάξετε κι άλλα έργα του Ζουάν Μιρό. Ξέρετε, θυμίζουν πάρα πολύ παιδικές ζωγραφιές και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Επίσης, στα έργα του συμβαίνουν πάντα πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλές ιστορίες μπορεί κανείς να αφηγηθεί κοιτάζοντας μία μόνο ζωγραφιά του. Εμφανίζονται από μέσα πλάσματα, άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά να πούν, αστέρια, πλανήτες και κόσμοι ολόκληροι ανοίγονται μπροστά μας. Λοιπόν, οι τρεις εξερευνητές ακόμα ψάχνουν το θησαυρό. Ξέρετε όμως κάτι, εγώ τον έχω βρει.